Έγινε, τους πλακώσατε? Εμείς είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Α, κατάλαβα. Σας πλακώσαν αυτοί. Πού είναι ο Μίτσος? Τελειώσαμε, μόλις έφυγε. Γεια! Βρε, καλώς τον. Τι το πέρασε, παιδί μου, πέρα, ξενοδοχείο, μοτέλ, ξενώνα. Έλα ρε πατέρα μου, με κάτι φίλους και... Για να κατευθήκατε, στη μία το πρωί. Είδες φίλους γιατί γυρνάνε στον δρόμο? Καλά πατέρα, έχω μια πείνα, δεν βλέπω μπροστά μου. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Γιατί γυαλίζεις τα μάτια σου? Ήπιες κάτι? Κάπνισες? Ναρκωτικά? Τι λες ρε πατέρα, χαρούμενος είμαι. Χαρούμενο δεν με θέλεις. Στεναχωρημένο δεν με θέλεις. Αποφάσισε τι θέλεις. Θέλω να πάω να ξαπλώσω να κοιμηθώ. Γιατί πρέπει να δουλέψω αύριο. Γιατί αν δεν δουλέψω θα είστε και πεινασμένοι. Και γρήγορα στα κρεβάτια σας. Όλοι. Τώρα τι να πω, το θεωρείς σωστό εσύ αυτό? Ποιο ρε αδερφούλα. Τι πάθατε όλοι μόλις μπήκα? Αυτό, το να έχουμε αναλάβει τρεις μία εργασία και να την κάνουμε δύο. Α, για την εργασία, λες καλά, τέτοια εργασία, εγώ την ξεπετάω τσακα 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 τσακα. Ναι, αφού την ξεπετάς τσακα 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 τσακα, τότε γιατί δεν την έκανες πριν και να βγεις μετά με τους φίλους? Ω, γιατί και εγώ ήθελα να βγω με φίλους, αλλά αντίθετα είμαι κολλημένη εδώ όλο το απόγευμα και κάνω την εργασία. Ωραία, 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 σου υπόσχομαι την επόμενη εργασία θα την κάνω μόνος μου και για τους τρεις μας, εντάξει? Δεν θα υπάρξει επόμενη. Εμείς οι δυο ξανά στην ίδια ομάδα, ποτέ. Και όταν τελειώνεις τη διασκέδαση με τους φίλους, φόρεσε κανονικά τη φανέλα σου και όχι ανάποδα. Γελίο υποκείμενο. Το τσάκα 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 σε μάρανε.